ότι ο πρόεδρος Biden διέκοψε τις διακοπές του επιτέλους και επιστρέφει στο Λευκό Οίκο στις 8 και 20 ώρα Ελλάδος και στις 10 και 45 απόψε θα απευθυνθεί στον Αμερικανικό λαό για να εξηγήσει τις ανεξήγητες αποφάσεις του. Ήδη έδωσε εντολή για αποστολή και άλλων Αμερικανών στρατιωτών. Συνολικά έστειλε στο αεροδρόμιο της Καμπούλ 7.000 πεζοναύτες και θυμίζω ότι αποχώρησαν από την χώρα μόνο 4.500 στρατιώτες και αναγκάζεται να στείλει σχεδόν διπλάσιους. Βρίσκεται ενώπιον μιας πολύ αρνητικής κατάστασης, δέχεται πειρά για την απόφαση του να αποχωρήσει από το Αφγανιστάν, αποχώρηση που οδήγησε στην απόλυτη επαναφορά των Ταλιμπάν και πιθανότατα θα οδηγήσει και σε αιματοκύλισμα αφού οι Ταλιμπάν διψούν για εκδίκηση. Ας μην ξεχνάμε, βλαπία, ότι ο αρχηγός τους ήταν φυλακισμένος για 8 χρόνια στο Κουαντανάμο. Πολιτική αλλά κυρίως στα μέσα ενημέρωση, στα φιλικά μέσα ενημέρωση, εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση εναντίον του Αμερικανού Προέδρου, του ασκούν κριτική για τη μη αλλαγή της καταστροφικής απόφασης του Τραμπ για την αποχώρηση από το Αφγανιστάν, εκτοξεύουν κατηγορίες για ανικανότητα να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης και για το γεγονός ότι ένιψε τα σχήρας του σε μια κρίσιμη στιγμή κατά την οποία έπρεπε να δείξει ικανότητες ηγέτη. Πρόκειται, υποστηρίζουν, για την πιο ντροπιαστική απόφαση από πρόεδρο της Αμερικής στην ιστορία και αναφέρονται φυσικά σε αυτή την απόφαση για την αποχώρηση από το Αφγανιστάν, την οποία χαρακτηρίζουν, ευλαμπία, προδοσία του αφγανικού λαού. Και θα μείνει ως λεκές στην ιστορία της προεδρίας του κ. Biden, σημειώνουν, και αυτές τις σκέψεις βεβαίως μοιράζονται πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι αλλά και οι κοινοί γνώμοι στην Αμερική, ευλαμπία. Και ενώ είχε χρόνο, Μιχάλη, να διορθώσει την απόφαση του Τραμπ και γι' αυτό τον κατηγορούν ότι δεν έκανε τίποτα. Είχε πάρα πολύ χρόνο και πέραν της προσωπικής ευθύνης τίθεται ξαφνικά, ξέρεις, και ένα άλλο σοβαρό ζήτημα. Αυτό της αφοσίωσης πια της Αμερικής στους συμμάχους. Με λίγα λόγια πρόκειται για ηχηρό και ισχυρό χτύπημα στην αξιοπιστία της υπερδύναμης. Ποιος λαός, ποιοι άνθρωποι θα εμπιστευτούν ξανά την Αμερική και ειδικά αυτή την κυβέρνηση. Φαίνεται, ευλαπία, και καταλήγω ότι όλα πήγαν στραβά. Οι αμερικανικές υπηρεσίες έλεγαν στον πρόεδρο ότι έχει ένα διάστημα 3 μηνών για να αποχωρήσουν και οι άνθρωποι που βοήθησαν τους Αμερικανούς. Τελικά οι 3 μήνες γίναν, όπως είδαμε χθες, σε μια εβδομάδα οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την Καμπούλ. Περνάμε τώρα.